απευθυνθεί στο γερμανό ψηφοφόρο, λέγοντας ότι μας ζητούν να πάρουμε χρήματα από εσάς την επόμενη δόση, υπό όρους που θα συνθλίψουν την ικανότητά μας να βγάλουμε εισοδήματα με στόχο να σας αποπληρώσουμε. Δεν θα το κάνουμε. Δεν θα φύγουμε από το ευρώ, αλλά δεν συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις επ' αυτών των όρων. Αυτό όμως είναι σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό που λέτε... Προφανώς. Σε πολιτικό επίπεδο. Ο κ. Στόμπ δεν πρέπει να πάει σπίτι. Είναι πάρα πολύ απλό. Ο κ. Στόμπ δεν μπορεί να αποφανθεί γι' αυτό. Ξέρετε γιατί το λέω, κύριε καθηγητά. Γιατί μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις γίνονται σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ τριών, τεσσάρων, μπορεί να είναι και αξιόλογοι άνθρωποι, κατά την άποψή μου δεν είναι, και τα πιο αξιόλογα μυαλά της Ευρώπης και του πλανήτη, με 3, 4, 5, 6 ανθρώπους μιας επιτροπής και υπουργούς και πρωθυπουργούς. Δεν γίνεται σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό που προτείνετε εσείς είναι σε πολιτικό επίπεδο. Ο κύριος Τουράνος το έχει πει. Δεν είναι πολιτική διαπραγμάτευση. Είναι διαπραγμάτευση την Τρόικα για τους όρους εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί. Μα γι' αυτό έχει εκλεγεί αυτή η κυβέρνηση. Εγώ δεν ξέρω, δεν ψεύω την κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση το έχει πει ξανά. Δηλαδή τα κόμματα τα οποία την στηρίζουν έχουν πει πριν από τις εκλογές του Ιουνίου ότι αυτό είναι για το οποίο πασχίζουν. Μέσα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος ουσιαστικά να βρεθεί ένα πλαίσιο συμφωνίας. Κύριε Βαρουφάκη, ο Χρήστος ο Μέγας είμαι. Ήθελα να σας ρωτήσω τούτο. Ανάμεσα στο να μας διώξουν που λέτε δεν μπορούν και όντως δεν μπορούν. Πέραν των νομικών θεσμικών αδυναμιών, δεν μπορούν να μας διώξουν γιατί η Γερμανία δεν θέλει να δείξει ότι είναι κακή μητριά, θέλει να δείξει ότι είναι καλή μητέρα, κυρίως στρεφόμενα ανατολικά προς τις σλαβόφωνες χώρες. Μισό λεπτό να κρίνω. Σας διαβεβαιώ ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέτε. Εντάξει. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μας διώξει. Ακούστε, το είπα. Για έναν απλό λόγο. Και οι πολίτες όντως στην Ελλάδα, όταν γίνει στάση πληρωμών από την πολιτεία προς τους συνταξιούχους, προς τους προμηθευτές, και οι πολίτες δεν θα πληρώνουν φορολογικά έσοδα, γιατί δεν πεθάνουμε στην ελληνική κατάρρευση. Για να ακούσουμε. Λοιπόν, ωραία, είναι ενδιαφέρον το ερώτημά σας και πρέπει να το επιτρέψω να το απαντήσω διεξοδικά. Πρώτον, το ελληνικό δημόσιο αυτή τη στιγμή, για να μην κάνει στάση πληρωμών απέναντι στους συνταξιούχους και απέναντι στους προμηθευτές του δημοσίου, πρέπει να καταφέρει να ουσιαστικά να αναιρέσει, να ακυρώσει το πρωτογενές έλλειμμα. Αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση για την Μετιτρόικα δεν γίνεται γι' αυτό. Γίνεται για τη δημιουργία πολύ μεγαλύτερου πρωτογενούς πλεονάσματος, έτσι ώστε να αρχίσει να αποπληρώνεται η Τρόικα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι πράγματι να αναιρέσει, να ακυρώσει, να εκμηδενίσει το πρωτογενές έλλειμμα, ώστε να μην χρειάζεται δανεικά για να πληρώνει τις συντάξεις. Αλλά δεν πρέπει να κάνει τη μεγαλύτερη προσπάθεια έτσι στην αρχή. Άρα λέτε ότι κάποια μέτρα ενδεχομένως πρέπει να πάρει για να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Προφανώς και πρέπει. Προφανώς και πρέπει. Αλλά όχι αυτά τα μέτρα. Και για να καταλάβουν οι πολίτες, συγγνώμη κύριε καθηγητά, για να καταλάβουν οι πολίτες τι σημαίνει πρωτογενές πλεόνασμα, σημαίνει ότι να πληρώνουμε τα χρεολύσια εκτός του στόχου. Αυτό που χρειάζεται είναι το ελληνικό δημόσιο πέραν από τους στόχους να μπορεί να εξυπηρετεί τους μισθούς, τις συντάξεις και τους προμηθευτές. Αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει δηλαδή με άλλα λόγια ότι πρέπει να γίνει οι περικοπές που πρέπει να γίνει για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι το 1/3 αυτών των οποίων διαπραγματεύονται τώρα. Αυτό είναι το διαπραγματικό χαρτί μας. Δεν λέω ότι εμείς πρέπει να αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Απλώς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πούμε ένα μεγάλο όχι σε μέτρα τα οποία θα συνθλίψουν ό,τι έχει απομείνει από την ελληνική κοινωνική οικονομία να ψηφίσει αυτά τα νέα μέτρα. Το πρώτο μνημόνιο ήρθε, απέτυχε, παρήλθε. Τώρα μιλάμε για νέα μνημόνια. Μιλάμε όχι για το δεύτερο, για το 2,4 μνημόνιο. Πολλά από αυτά τα μέτρα περιλαμβάνονται και το δεύτερο μνημόνιο, βέβαια. Ναι, και τι σημαίνει αυτό. Δεν υπάρχει καμία θέση. Το τελικό κοινοβούλιο εξακολουθεί να έχει την διακριτική ευχέρεια να ψηφίσει ό,τι νομοσχέδιο θέλει στο πλαίσιο αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι. Η Τρόικα έχει δώσει τις δόσεις που ήταν κομμάτι αυτών των συμφωνιών. Όχι. Γιατί εκείνοι δηλαδή παρέβησαν το μνημόνιο και η ελληνική κυβέρνηση μπορεί. Κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε, ο Σεραφείμ Κοτρότσος είμαι. Πολλοί συζητούν για μια ευρωπαϊκή λύση πακέτο, στην οποία θα ενταχθεί και η Ελλάδα και θεωρούν ότι επειδή αναγνωρίζουν άπαντες ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει,
το έχετε πει επανειλημμένα και εσείς αυτό το πράγμα, ότι ο μόνος τρόπος είναι κοντά στην Ισπανία και στην Ιταλία, που είπατε, και στην Κύπρο, που είπατε προηγουμένως, να σωθεί και η Ελλάδα. Βλέπετε κάτι τέτοιο εσείς? Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω πάρα πολύ να γίνει σήμερα, χτες, προχτές, αύριο. Δεν το βλέπω όμως. Εγώ αυτό που βλέπω είναι μια Ιταλία και μια Ισπανία, οι οποίες να έχουν μια πολύ έτσι ετοιμόρροπη συμμαχία μεταξύ τους και να συνεννοούνται, να διαπραγματεύονται με τη Γερμανία, η οποία η Γερμανία να μην είναι διατεθειμένη να εφαρμόσει αυτά που συμφώνησε τον Ιούνιο υπέρ της Ιταλίας και της Ισπανίας. Αλλά για να το πω πάρα πολύ απλά, η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Ελλάδας και αν θέλετε να βοηθήσει και τον κύριο Μόντι και τον κύριο Ραχώνη. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα κάνει πάρα πολύ μεγάλο στην Ιταλία και στην Ισπανία, αποδεχόμενη απαράδεκτα πράγματα, τα οποία μετά η Τρόικα θα τα μεταφέρει στη Ρώμη και στη Μαδρίτη.